Καλημέρα! Είναι μια πανέμορφη ημέρα, ο ήλιος έξω και η μέρα είναι πάρα πολύ ζεστή, λένε ότι θα φτάσει γύρω στους 26 βαθμούς σήμερα. Και σήμερα θα σας πάρω μαζί μου σε ένα event που έχω να πάω στο κέντρο της πόλης. Είναι βέβαια στις 5 η ώρα το απόγευμα, αλλά θα περάσουμε όλη την υπόλοιπη ημέρα μαζί, αποφάσισα να βλογκάρω. Θα πάμε στο event της Urban Decay, που θα γίνει στα Sephora κάτω στο κέντρο, στην Τζιμισκή. Και εννοείται ότι θα σας πάρω μαζί μου. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε τη μέρα μας.
μπαταρία μου. Θέλω να σας δείξω το μακιγιάζ που μου κάνανε εδώ πέρα. Πάρα πολύ όμορφο, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Έχει πολύ ωραία χρώματα, δεν ξέρω κατά πόσο φαίνονται. Βάλαμε και μοβ ροζ κραγιόν, πάρα πολύ ωραία. Είναι πολύ εντυπωσιακό το μακιγιάζ. Ξέρετε ότι εγώ δεν προτιμάω τόσο έντονο μακιγιάζ γιατί δεν μπορώ να τα κάνω μόνη μου. Αλλά τώρα ήταν ευκαιρία να το δοκιμάσουμε, βλέπετε, και μου άρεσε πάρα πολύ. Γεια σας, μόλις γύρισα σπίτι. Η ώρα είναι 11.30 τη νύχτα. Άργησα λιγάκι να γυρίσω στο σπίτι γιατί πιάσαμε συζήτηση με τη Μαρία και ξεχαστήκαμε και πήγε 11 παρά μέχρι να μπω στο αυτοκίνητο. Πριν κλείσω αυτό το βίντεο, να σας πω καταρχάς ότι πέρασα υπέροχα, ότι ήταν πάρα πολύ ωραίο το event. Μου άρεσε πάρα πολύ το μακιγιάζ που μου κάνανε, σας το είπα και εκείνη τη στιγμή, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο ακούστηκε. Και ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακό από κοντά, πολύ καλύτερο από ό,τι έδειχνε στην κάμερα. Νομίζω ότι έχανε πάρα πολύ το μακιγιάζ, ειδικά στα μάτια. Εγώ δεν συνηθίζω να κάνω τόσο έντονο μακιγιάζ, οπότε ήταν κάτι πολύ διαφορετικό για μένα και μου άρεσε έτσι που το δοκιμάσαμε και κάναμε κάτι πιο τολμηρό. Και πριν λοιπόν κλείσω αυτό το βίντεο, θέλω να σας δείξω το περιεχόμενο της σακουλίτσας εδώ πέρα που λάβαμε στο τέλος του event. Έχει κάποια προϊόντα που μου άρεσαν πάρα πολύ και θέλω να σας τα δείξω. Αυτό εδώ πέρα είναι το πακετάκι. Και τώρα θα σας δείξω τι ακριβώς είχε μέσα. Πάρα πολύ γρήγορα να σας δείξω τα προϊόντα που είχε μέσα η σακουλίτσα. Το πρώτο προϊόν είναι αυτό εδώ πέρα, το οποίο ανυπομονώ πάρα πολύ να δοκιμάσω. Έχω ακούσει τα καλύτερα γι' αυτό. Είναι το Urban Decay Long Lasting Makeup Setting Spray. Έχω ακούσει τα καλύτερα. Θέλω οπωσδήποτε να το δοκιμάσω. Ένα μολυβάκι ματιών, το 24/7 Glide-On Eye Pencil στην απόχρωση Oil Slick και ένα Liquid Lipstick στην απόχρωση 1993 Comfort Matte. Αυτό εδώ πέρα το χρωματάκι. Δεν θα σας κάνω review για αυτά εδώ πέρα τα προϊόντα, ούτε swatches σε αυτό εδώ πέρα το βίντεο. Θα σας κάνω κάποια άλλη στιγμή, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχω πάρα πολύ χώρο στην κάρτα για να σας τα δείξω αναλυτικότερα. Θα σας αφήσω εδώ πέρα γιατί έχω να κάνω δουλίτσα. Αλλά ξέχασα κάτι να σας πω πριν κλείσω. Να σας πω ότι τη Δευτέρα, βασικά αύριο, γιατί εσείς θα βλέπετε αυτό το βίντεο Κυριακή, φεύγω για ένα μικρό ταξίδι στην Ολλανδία. Θα λείψω για 5-6 μέρες, μέχρι το επόμενο Σάββατο δηλαδή. Ελπίζω να καταφέρω να βλογκάρω στο ταξίδι μου και να τραβήξω και φωτογραφίες για το blog κλπ. Οπότε, κατά πάσα πιθανότητα θα ακολουθήσουν και vlog από την Ολλανδία, αν όλα πάνε καλά. Τώρα, για την επόμενη εβδομάδα σας έχω ετοιμάσει ήδη ένα βιντεάκι, το οποίο θα ανέβει κανονικά στην ώρα του την επόμενη Κυριακή, οπότε μείνετε συντονισμένοι. Και για όσους θέλουν να ακολουθήσουν το ταξίδι μου στην Ολλανδία, μπορείτε να με ακολουθήσετε στο Instagram, γιατί θα το ανανεώνω όσο πιο συχνά γίνεται με Instagram stories, αλλά και με φωτογραφίες από την Ολλανδία όσο πιο συχνά μπορώ. Οπότε αν θέλετε να βλέπετε φωτογραφίες από το ταξίδι μου, ακολουθήστε με τώρα στο Instagram, στο Do You Speak Gossip. Θα αφήσω το link από κάτω, να πάτε να το τσεκάρετε αν θέλετε. Και εμείς θα τα πούμε την επόμενη Κυριακή με ένα νέο βιντεάκι. Φιλάκια πολλά! Γεια σας!